Είναι η πρώτη φορά που μου το λες έτσι. Επειδή σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Κυρία, η Λουτσιάνα μου τα είπε όλα και σκεφτήκαμε να έρθουμε. Ελπίζω να μην σας πειράζει. Όχι, καθόλου. Κάνατε πολύ καλά. Κάνατε πολύ καλά που ήρθατε. Λουτσιάνα, σε σκεφτόμασταν συνεχώς. Ναι, όλη τη νύχτα. Το ξέραμε ότι δεν θα μας απογοήτευες. Έλεγα συνέχεια, η αγαπημένη μας φίλη, η Λουτσιάνα, είμαι σίγουρη ότι θα έρθει. Δεσμηνής Μαριάννα, είμαι πολύ περήφανος για σας. Χαίρομαι που η μόρφωση του παιδιού μου είναι στα χέρια σας. Με συγχωρείτε. Άλλη μια λέξη και σας φάξα. Μα γυναίκα, η δασκάλα ήρθε εδώ για να μας υποστηρίξει. Καλά θα κάνεις να κλείσεις το στόμα σου. Έκανες πολύ καλά που ήρθες, Λουτσιάνα. Η μαμά θα με σκοτώσει. Και τους δυο μας. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα ντους. Πότε θα έρθουν? Ωραία, κόλλησες. Σε μια ώρα περίπου. Λοιπόν, φεύγω. Μου ανοίγεις, κύριε Αρτούρο. Πού πας, μπόκα? Μην ανησυχείς, μαμά. Ένα λεπτό θα κάνω. Ποιος θα έρθει μαζί μου? Εγώ. Έλα, πάμε. Πάμε. Τι ετοιμάζουν πάλι αυτοί οι δύο? Δεν ξέρω. Αγία Λουκία, μην κάνουν βλακεία. Με το ρόκα. Επιτέλους. Όλα έτοιμα, έτοιμα όλα. Αυτό είναι για τον κλητήρα? Όχι μόνο για τον κλητήρα, αλλά και για μας. Ακριβώς, ακριβώς κύριε μου. Θέλω να βλέπω τους ατρόμητους να κλαίνε μπροστά στα μάτια μου. Είστε πολύ κακοί. Μην μου πεις ότι εσύ δεν θα το διασκεδάσεις. Πάρα πολύ. Μπρούνο Φουτσίλε, σε περιμέναμε. Είναι ο κλητήρας μας που θα κάνει τη δουλειά με τη λέσχη. Χαίρομαι πολύ, κυρία. Αλφόνσο Πασκούτη, όπως λέγεται και ο προπονητής της Λοσάντας, απλή συνωνυμία όμως είναι. Χάρηκα. Έφτασε η ώρα, έφτασε η ώρα. Ακριβώς. Σας συγχαίρω. Γιατί? Γυναίκα, σε παρακαλώ, σταμάτα να με κάνεις ρεζίλι. Κάθε πρωί κάνω γυμναστική. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πρέπει να διατηρήσω τη σιλουέτα μου. Σήμερα όμως δεν είναι συνηθισμένο πρωί. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Τόσο το καλύτερο. Έχω τόση αγωνία που αν δεν γυμναστώ θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Έλα, κάνε μαζί μου. Εν, δυο, εν, δυο, εν, δυο. Βάλε λίγο εκεί στον αριθμό. Έτσι. Ναι. Τελείωσε. Είναι υπέροχο. Είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να τα αφήσουμε να στεγνώσει τώρα. Κορίτσια, πηγαίνετε να φέρετε το τύμπανο, την καραμούζα και ό,τι άλλο βρείτε. Ναι, έτσι. Ναι, τουλάχιστον έτσι νιώθω ότι κάνουμε κάτι κι εμείς, ε. Ακριβώς. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Ναι, ποιο? Που μαθαίνετε στα παιδιά ότι δεν πρέπει να τα παρατάνε εύκολα. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, δυσκολεύτηκα, αλλά ειδοποίησα το κανάλι. Και τι σου είπαν? Θα στείλουν ένα ρεπόρτερ με μια κάμερα. Όχι, 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 αδύνατον, δεν έπαθες, γίνεται Αντρέα, αυτό, δεν γίνεται. Έλα. Μαμά, πάρ' τους και πες τους να μην έρθουν. Μα αφού δική σου ιδέα ήταν να έρθουν. Ναι, αλλά μόλις θυμήθηκα ότι δεν πήρα το σετ μακιγιάζ, δεν μπορώ να εμφανιστώ στην τηλεόραση χωρίς μακιγιάζ. Όχι. Μέκα, γιατί τότε μου ξαλιζώνουν την καρδιά και ότι κλαίω σαν γεροξεκούτης. Όχι, κλαίς σαν άντρας. Σαν άντρας που υπερασπίζεται αυτά που του ανήκουν. Σ' αγαπώ, μπαμπά. Σ' αγαπώ. Ήρθε η ώρα. Ναι, Ρατζέλια. Έφτασε η ώρα. Θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν θα σώσουμε τη λέσχη, αλλά θα σπάσουμε πλάκα, ε! Τώρα θα τους δείξουμε ποιοι είναι οι ατρόμητοι παιδιά! Ζήτω οι ατρόμητοι παιδιά! Τώρα θα αντιμετωπίσουν τους αληθινούς ατρόμητους! Ναι! Ανοίξτε! Αλίτες, ανοίξτε την πόρτα! Τίποτα! Μου πέταξε το λαχό! Μα!
Είναι άγρια, αλήντες, αφάδεις, τρασίτατοι, τρασίτατοι. Ησυχάστε, ησυχάστε, μη φωνάστε γιατί θα κλείσει η φωνή σας, κύριε. Καταλάβες τώρα τι εννοούσα, οι αυτοί οι άνθρωποι είναι αγρίκοι. Είναι άξεστοι και παρακατιανοί, κύριε. Αυτό είναι ανήκουστο, δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Δεν φανταζόμαστε αν θα έφταναν σε αυτό το σημείο. Να τους πετάξουμε έξω στη θάλασσα στη στιγμή, τώρα να φύγουν. Ναι, ναι, ναι. Έκαναν κατάληψη στη λέσχη. Είναι μέσα, γιος μου. Να το κάνουμε γι' αυτό, να το κάνουμε τώρα, να το κάνουμε, πάμε να ανοίξουμε. Ζώα! Βγείτε αμέσως από τη βρωμολέσκη σας! Βγείτε συχαμένοι, ελεηνοί, βγείτε! Παιδιά, τι έγινε, τι έγινε! Τους καλωσορίσαμε! Τι να βλέπεις τα μούτρα εκείνου που γέφτει, έμοιαζε με μελέτα! Αγία Μαγδαληνή, τι αναστάτωση είναι αυτή. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Όχι, αυτή τη φορά το παρατραβήξανε τα παιδιά. Μα Ρόκι. Όχι, τίποτα, Ρόκι. Δεν θέλω τα παιδιά να μπλέξουν σε αυτή την ιστορία, κατάλαβες. Παπά, μην ξεχνάς ότι είναι και δική μας αυτή η λέσχη. Ο Λουτσέρο έχει δίκιο. Αφήστε το σε εμάς τους μεγάλους, παιδιά. Εντάξει, οι μεγάλοι έπαιξαν μέχρι τώρα. Είναι η σειρά μας, εντάξει. Παιδιά, καταλαβαίνω ότι θέλετε να τους πετάξετε όλα τα αυγά του κόσμου. Αλλά αυτή δεν είναι πλάκα. Είναι σοβαρό. Πρόκειται για τη λέσχη μας. Γιατί δεν πάμε στη σοφίτα να τους βλέπουμε από το παράθυρο, όχι, όχι, γιατί όχι, όχι, όχι. Καλύτερα να μείνουν εδώ. Γιατί αν μας αναγκάσουν να βγούμε έξω, τότε θα τους πάρουμε μαζί μας. Ναι. Σωστά, ναι, ναι, σωστά. Λάουρα, τι έχεις? Φοβάμαι. Γιατί? Μόλις τώρα θυμήθηκα ότι μία από αυτές τις μέρες θα ερχόταν η κοινωνική λειτουργός για το θέμα του Ταρούσα. Εκεί. Αν συμβεί κάτι, αν έρθει η αστυνομία, δεν θα μου δώσουν την υιοθεσία, θα μου το πάρουν. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά, σωστά, ε? Ναι, Λάουρα, η Άννα έχει δίκιο, όλα θα πάνε καλά, δεν θα γίνει τίποτα, θα ναι, δεις. Ναι, καλή μου. Δεν ξέρω. Κορίτσια, μόλις έρθει ο ρεπόρτερ θα μιλήσω εγώ. Ακόμα και χωρίς μακιγιάζ, εμένα δεν με πειράζει. Ο κόσμος θα πρέπει να με γνωρίσει κάποτε όπως είμαι στη φυσική μου ζωή. Σταμάτα, τώρα. Κορίτσια, πρέπει να μιλήσει ο κύριος Λουτσέρο. Έχει πείρα με την τηλεόραση. Ή ο Ροτσέλιο, είναι ο πρόεδρος της Λέσης. Σωστά. Σωστά. Ορίστε, ποια είναι η εκφωνήτρια στο ραδιόφωνο? Εγώ. Άρα θα μιλήσω εγώ. Άρα θα μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας σώσει. Θα τα παίζεις στον ίδιο αριθμό στο λαχείο, Αρτούρο, αν κέρδιζες μερικά λεφτά. Ποιο νούμερο κέρδισε αυτή τη βδομάδα? Το 23 σίγουρα όχι. Πώς το ξέρεις, ε? Αυτό τον αριθμό παίζει πάντα ο παπάς μου. Δεν το κοίταξα. Πού είναι η εφημερίδα μας, δεν τη βλέπω εδώ γύρω. Πού είναι? Κάτσε, κάτσε. Εδώ είναι. Για να δούμε. Τι λες, κερδίσαμε? Πολύ δύσκολο. Τι έγινε? Τι έγινε? Κέρδισα! Τι? Κέρδισα! Κέρδισε το 23? Όχι. Όχι, 23! Είναι το νούμερο του Ρόκη! Κέρδισα! Καλά, καλά τώρα. Κέρδισα, σου λέω, κοίτα! Έλα, σταμάτα, Αρτούρο, μη μου κάνεις πλάκα τέτοια ώρα. Δεν κάνω και πλάκες, Ρόκη! Κοίτα, 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 παιδί! Βγήκε το νούμερο που παίξαμε? Για δες το. Έλα τώρα, έλα. Μα, τι έγινε? Βγήκε! Βγήκε? Βγήκε το 14! Αλήθεια είναι! Αλήθεια! Τι έγινε! Βγήκε! Βγήκε! Βγήκε το νούμερο! Είναι θαύμα! Το νούμερο! Βγήκε το νούμερο! Βρισκόμαστε στην πόρτα της Λέσης 25 Μαΐου. Μας ειδοποίησαν ότι χρειάζονται υποστήριξη και εμείς είμαστε το μοναδικό κανάλι που ήρθαμε για να δούμε τι συμβαίνει. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει κάποιος κύριος. Ναι, βέβαια. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στη θεία μου την Κάρμεν και στους δυναμίτες που σίγουρα θα με βλέπουν. Ναι, κυρία μου. Εκεί μέσα είναι ένα μέρος με κοινωνικά αποβράσματα. Ναι, είναι τρομερό. Αυτοί οι άνθρωποι, αν μπορείς να τους πεις ανθρώπους, δεν θέλουν να συμμορφωθούν με τους όρους του συμβολέου που υπόγραψαν. Είναι ο γιος μου εκεί μέσα. Κύριε. Η κατάληψη μιας λέσχης και οι διαμαρτυρίες του κόσμου. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ.